Καλησπέρα και από μένα, μέχρι να βρούμε το πώς αλλάζουμε τις διαφάνειες. Να καλησπερίσω και να πούμε ότι ε, και να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τη ΓΕΑ, μια και ε, για πέμπτο συναπτό έτος. Ευχαριστώ πολύ. Για πέμπτο συναπτό έτος ε, είμαστε εδώ ξεκινώντας από το Ζάπιο. Δεν ξέρω πολύ δωραν αν τότε ήσουν καν στη ΓΕΑ. Ε... Το πρώτο συνέδριο ήταν στην εξέλιξη. Ήταν, ήταν στην, εξέλιξη. Εξέλιξη. στην εξέλιξη, μπράβο. Ήταν στην εξέλιξη. Ήταν στην εξέλιξη, μετά ήταν το Ζάπιο, μετά ήταν στο Τιβάνι κάτω στο Απόλο, μετά στη Σαλονίκη και τώρα είμαστε στο Πέμπτο. Ε, έχοντας μια συνεπή στάση και εμείς στην προσπάθεια της υποστήριξης αγροτικής παραγωγής της χώρας, η πιστοποίηση παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, μια και δίνει το διαβατήριο για να προχωρήσει κανεί τόσο σε αυτά που ανέφερε ο κ. Πολιτάκη σε ό,τι αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία είναι προφανώ ιδιαίτερα σημαντικά για να πάμε παρακάτω, ε, όσο βέβαια και για να αποκτήσουν τα προϊόντα μα μια διακριτή ταυτότητα, μια διεθνή ταυτότητα σε ένα πολύ πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον, αν μιλάμε για τι αγορέ εκτό Ελλάδα, αλλά βέβαια και για τις αγορές εντός της χώρας μας, πια μια και παντού μιλάμε για πρότυπα για υιοθέτηση προτύπων που έχουν να κάνουν με την πιστοποίηση, με την ποιότητα, με την περιβαλλοντική εφορία, με παραμέτρους που έχουν να κάνουν με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Συνεπώς, ούτως ή άλλως βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι όπου έτσι κι αλλιώς η πιστοποίηση γίνεται όλο και πιο σημαντική. ποιοι είναι οι στόχοι ουσιαστικά που εξυπηρετούνται μέσα από την ΕΑΚΑΠ και τι πρέπει να διασφαλίζει μια πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων. Ουσιαστικά να εξασφαλίζουμε το εισόδημα του παραγωγού, να προστατεύουμε το περιβάλλον και προφανώ να διασφαλίζουμε την υγεία του καταναλωτή. Θα δώσουμε δύο-τρία στοιχεία και δεν θα πολυλογήσουμε, μια και είμαστε ήδη αρκετά κουρασμένοι προ το τέλο ημέρα, για το τι συμβαίνει σε ό,τι αφορά την, την ΕΑΚΑΠ, και ποιε είναι οι βασικέ προτεραιότητε και οι στόχοι τη Νέα ΚΑΠ. Έχουμε μία μείωση σε ό,τι αφορά τα ποσά κατά 5%. Βέβαια, το μεγαλύτερο ποσό τη μείωση έχει να κάνει με το Brexit και όχι με, άλλους, με άλλε παραμέτρου. Για την Ελλάδα προβλέπονται αυτά τα Ποσά τα οποία ούτω ή άλλω ήδη γνωρίζετε και ε, έτσι κι αλλιώ οι, οι στόχοι ε, επικαιροποιούνται και βρίσκονται σε μια διαβούλευση. Τελευταία, αν θυμάμαι καλά, έληξε τον Ιούλιο του 2018 και τα αποτελέσματά τη είναι στο site του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξη Τροφίμων. Ε, όπου ε, βλέπουμε λοιπόν ποια είναι τα δεδομένα σε ό,τι αφορά ε, την νέα ΚΑΠ. Τι ζητάμε από τη Γεωργία το αύριο. Η έμφαση είναι στο περιβάλλον, στο κλίμα, στην καινοτομία, στον εξυγχρονισμό και ο εξυγχρονισμό έχει να κάνει τόσο με τα μέσα και τις μεθόδου, όσο και με την οργάνωσή μας. Άρα, έχει να κάνει και με τον εξοπλισμό, αλλά και με την νοοτροπία τη υιοθέτηση προτύπων τα οποία μας πηγαίνουν παρακάτω. Ε, την τόνωση των επενδύσεων τη γεωργία, τη στήριξη των οργανώσεων των παραγωγών. ήδη συζητήθηκε αρκετά τουλάχιστον την τελευταία ώρα το κομμάτι της εμπορικής πρόθεσης των προϊόντων και προφανώς δόθηκαν ε, απαντήσεις σε ό,τι αφορά τον συνεργατισμό, ε, την ενίσχυση τη πρωτογενούς παραγωγής γενικότερα στην αλυσίδα των τροφίμων. Πώς λειτουργεί, Πώς λειτουργεί αυτό. Οι παρικούντες την Ιερουσαλήμ του αγροτικού τομέα της Ελλάδας, ε, γνωρίζουν ότι ουσιαστικά έχοντας ενισχύσεις αποσυνδεμένες από την παραγωγή, δεν πάμε προφανώς πουθενά. Ε, είναι κάτι το οποίο ε, αρκετά παλιά, πριν από το 2004, οι, οι ενισχύσεις ήταν συνδεμένες άμεσα με την παραγωγή, αλλά επειδή όπως πολύ από εσάς και εμάς γνωρίζουμε. Είχαμε τα πανογραψίματα, είχαμε όλες αυτές τις διαδικασίες. Τελικά, επελέγει ε, μία άλλη λύση, η οποία στρέβλωσε ουσιαστικά όλο το πεδίο αυτό, μια και φτάσαμε να έχουμε αγρότες που ήταν ε, κάτοχοι εκμεταλλεύσεων, οι οποίοι έπαιρναν επιδοτήσεις χωρίς να παράγουν προϊόν. Προφανώς, αυτό είναι κάτι το οποίο... Ε, δεν μπορεί να λειτουργήσει πια. Άλλα δεδομένα από τη διαβούλευση της, της νέας ΚΑΠ. Ενίσχυση δράσεων για το κλίμα και το περιβάλλον. Ε, Γνωρίζετε πιθανώς ε, πολλοί από εσάς πρότυπα τα οποία ε, υπάρχουν και συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση, ε, προκειμένου να υιοθετηθούν φιλοπεριβαλλοντικές πολιτικές, που στοχεύουν βέβαια, σε αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε αηφόρο ανάπτυξη, στη δυνατότητα δηλαδή να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες του σήμερα, χωρίς όμως να διακυβεύουμε την δυνατότητα των επόμενων γενεών να ικανοποιήσουν και εκείνοι τις ανάγκες τους. Αυτό είναι η αηφόρος ε, ανάπτυξη. Ε, μέσα από αυτή τη διαδικασία ε, και μέσα από διάφορα πρότυπα πιστοποίησης, τα οποία υπάρχουν λιγότερο ή περισσότερο γνωστά, είναι δυνατή η αλλαγή η ε, αλλαγη ε, τη της, της παραγωγή μα και τη παραγωγική μα διαδικασία, προκειμένου να πετύχουμε αυτού του ε, στόχους. στόχου. Διαβάζω επίση για ενίσχυση εγκατάσταση των νέων αγροτών. Άλλο ένα μεγάλο θέμα το οποίο έχουμε, μια και στην πραγματικότητα θα έλεγα πω σερνόμαστε κάπω στο κομμάτι των, των νέων αγροτών, μια και η ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού μέσω του προγράμματος των νέων αγροτών κινείται με ρυθμούς του 6-7% και μάλιστα ε, αν λάβουμε υπόψη μας ότι σε πολλές ή σε κάποιες, αν θέλετε από τις περιπτώσεις αυτές, δεν μιλάμε στην πραγματικότητα για νέους αγρότες, αλλά μιλάμε για ε, απλώς ε, παιδιά, γόνους, οικογενειών αγροτών, ε, οι οποίοι ουσιαστικά θέλουν να επιδοτηθούν, ε, για να πάρουν κάποιε χιλιάδε ευρώ χωρί ουσιαστικά να ασκούν το αγροτικό επάγγελμα είναι κάτι το οποίο προφανώ δεν μα πηγαίνει πουθενά γιατί πάλι οδηγεί ε, μοναδ... στη μοναδική εξυπηρέτηση του στόχου την, την επιδότηση. Στόχοι και παρακολούθηση τη ε, υλοποίησης τη νέα ΚΑΠ γενικά τίθενται όπω: Προείπαμε στόχοι για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, εγκάρσει στόχοι που αφορούν την αηφόρο ανάπτυξη, ειδικοί στόχοι οικονομικοί, περιβαλλοντικοί, κλιματικοί, που προφανώ θα συμβάλλουν στην προστασία τη βιοποικιλότητας. Τα διέξοδα εν πολλοίς, ούτω ή άλλω θα γνωρίζετε και καλύτερα από μένα. Και ήδη υπόθηκαν κάποια από αυτά τα διέξοδα, αλλά α πούμε. Πάμε λίγο στο ρόλο, ουσιαστικά, της πιστοποίησης... μια και εδώ τίθενται ερωτήσεις περισσότερο... για να μας ε, οδηγήσουν σε κάποιους προβληματισμούς... σε ξανασυζήτηση των διαχρονικών αδιεξόδων... που έχουμε πολλές φορές στην ελληνική Γεωργία. Παρόλα όλα αυτά, ε, για τους νέους αγρότες... επί παραδείγματι οι οποίοι μπαίνουν μέσα σε αυτήν την ε, ε, ιστορία... και στην αγροτική παραγωγή... Ε, Πόσο έχουν εκπαιδευτεί, ε, οι δεξιότητες τους αυτές έχουν πιστοποιηθεί. Ε, μιλάμε και για πιστοποίηση δεξιοτήτων σε επίπεδο προσώπων. Ε, γνωρίζετε ότι υπάρχουν επίσης αντίστοιχα πρότυπα, τα οποία πέρα από την κατάρτιση και την εκπαίδευσή μας, ε, πιστοποιούν και τις δεξιότητες και μάλιστα ε, όλα αυτά προβλέπονται και σε πλήθος προγραμμάτων, τα οποία έρχονται και από την Ευρωπαϊκή ΕΕ. Ένωση. Ε, σε ό,τι αφορά ε, τα κονδύλια που δίνονται για την υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών πολιτικών όπω επίση και προϊόντων ε, όπως παραδείγματος χάρη τα βιολογικά αναφέρθηκε ο, ε, ο φίλος ο Γιάννης Κουφουδάκης προηγουμένως ο Διευθύνων Σύμβουλος της New στο θέμα ε, της τελευταίας ε, προκήρυξης του Υπουργείου που παρουσιάστηκαν πάνω από 64.000 Προτάσεις οι οποίοι ενδιαφέρονται για να αναπτύξουν τη βιολογική παραγωγή. Είναι όντω πάνω από 64.000. Για να το αναρωτηθούμε λιγάκι. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι απλώ ε, ε, ένα μεγάλο αριθμό ενδιαφέρθηκε για να πάρει κάποια χρήματα από τι επιδοτήσει. Η πραγματική. Βιολογική γεωργία στην Ελλάδα δεν αριθμεί πάνω από 15.000 παραγωγούς και πιθανώς αυτό το ε, αυτό αυτός ο αριθμός στον οποίο αναφέρω να είναι και μεγάλος. Τι περιμένουμε στη γεωργία του μέλλοντος; Έχω δίπλα μου ένα πολύ ωραίο ε, πάνελ που μιλάει για την γεωργία. μια θαυμάσια προσπάθεια ε, της ΓΕΑ το ΓΕΑ ΣΕΝΤΣ, το οποίο προσπαθεί να πάει ένα βήμα παρακάτω ε, τη γεωργία και να τη συνδέσει με όλα αυτά τα οποία φαντάζομαι όλοι οι υγειοσκεπτόμενοι θέλουμε. Προφανώς θέλουμε τη σύνδεση της παραγωγής ε, με τις επιδοτήσεις. Προφανώς θέλουμε στροφή σε μια φιλοπεριβαλλοντική παραγωγή, όχι για να πετύχουμε ιδεαλιστικά ένα στόχο i ανάπτυξης, αλλά διότι δεν γίνεται διαφορετικά. Ούτω ή άλλω, αυτοί είναι οι στρατηγικοί στόχοι που εξυπηρετούνται ε, ε, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί είναι οι στρατηγικοί στόχοι που εξυπηρετούνται από την ΚΑΠ και ε, ε, αυτοί οι στόχοι εξυπηρετούνται μέσα από την υιοθέτηση προτύπων μέσα από την πιστοποίησή του. Πιστοποίηση ποιοτικών προϊόντων και τοποθέτησή του στην αλυσίδα σε διεθνή κλίμακα. Νέοι αγρότε με πιστοποιημένε δεξιότητε οι οποίοι μπορούν. Να παίξουν το ρόλο τον οποίο ούτω ή άλλω ε, και η για επιχείρηση έχει ε, θέσει ω πρωταρχικό όραμα. Να σας πω ένα παράδειγμα από μια περίπτωση που έχουμε ε, τελευταία τρέξει με την Αθηναϊκή ζητοποιία ε, σαν εταιρεία. Η, η Αθηναϊκή ζητοποιία είναι θηγατρική της Χάνικεν, ε, MBV της, ε, της, γνωστή εταιρε... γνωστής εταιρεία παραγωγής μπύρας ε, παγκοσμίω. Ε, η Heineken ε, ε, έβγαλε μία, ε, αν θέλετε, έναν διαγωνισμό για την δημιουργία Ενό φιλο ε, περιβαλλοντικού προτύπου αϊφόρ ανάπτυξη πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Σε αυτό συμμετείχαμε σαν ε, οργανισμός από την Ελλάδα, όχι σε επίπεδο group, από την Ελλάδα και ε, ε, ήμασταν ε, μεταξύ των 20 και κάτι προτάσεων για την ε, εκπώνηση μια τέτοια προδιαγραφή, ενός προτύπου ε, για sustainable ε, production κρυθαριού που είναι ένα από τα δύο βασικά συστατικά της μπύρας είμασταν μία από τις δύο προτάσεις οι οποίες επελέγησαν για εφαρμογή σε παγκόσμια κλίμακα. Όπως γνωρίζετε, η αθηναϊκή ιστοπία ε, παίρνει ε, πάνω από το 50, 90% ε, της παραγωγής κρυθαριού στην Ελλάδα. Ε, η υιοθέτηση ουσιαστικά φιλοπεριβαλλοντικών πολιτικών... ...αποτελεί για αυτούς σε παγκόσμια κλίμακα αλλά και σε τοπική κλίμακα... ...σε κάθε εταιρεία που δραστηριοποιούνται ανά χώρα, ε, την πρότιστη... Προτεραιότητα. Ε, μέσα από αυτό το πρόγραμμα ουσιαστικά θα ελεγχθούν πάνω από 1.500 παραγωγοί κρυθαριού σε όλη την Ελλάδα, μαζί με τους traders για να καλύψουμε όλη την αλυσίδα της παραγωγής, προκειμένου να ε, συνεχίσει ε, αυτή ε, η ε, συμβολιακή, συμβολιακή, αν θέλετε, ε, ε, σχέση με την Heineken, ε, με την Αθηναϊκή Ιστοπία, προκειμένου να ε, παίρνει ε, το προϊόν. Και εδώ, βέβαια, Τροφή για σκέψη, μια και όλοι είμαστε βάλωτοι ε, στη διαφήμιση, ε, τι σημαίνει ελληνική μπύρα. Ελληνική μπύρα σημαίνει μπύρα, φαντάζομαι, φαντάζομαι, θα συμφωνήσουμε μπύρα, η οποία παράγεται από ε, τοπικά προϊόντα. Ε, σκεφτείτε ότι το 90% του κρυθαριού το παίρνει μια πολυεθνική εταιρεία. Ε, αυτό το λέω ε, έτσι σαν τροφή για σκέψη, με τις διαφημίσεις τις οποίες ε, ακούμε. Ποιοι είμαστε εμεί, Είμαστε ένα οργανισμό 25 χρόνια στην Ελλάδα, 145 χρόνια η μητρική μα στη Βιέννη, περισσότερα από 14.500 πιστοποιητικά συμμόρφωση. Σαν ελληνικό νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα είμαστε περίπου 200 άνθρωποι και έχουμε μια παρουσία επίση σε άλλε έξι χώρε στην Ανατολική Μεσόγειο, το ελληνικό νομικό πρόσωπο με περίπου 400 ε, επιθεωρητές. Οι υπηρεσίε μα καλύπτουν όλη την γάμα τη πρωτογενού παραγωγή και τη μεταποίηση, ε, είτε αφορούν ε, βιολογική, global gap ε, και πολλά ακόμη ε, άλλα πρότυπα τα οποία βοηθούν ε, στους στόχους ε, της ε, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως επίσης και της ε, Νέας ΚΑΠΟΥ ε, τρέχουμε ε, και αφορούν όλη την αλυσίδα από την πρωτογενή παραγωγή ε, μέχρι το πιάτο ε, του ε, καταναλωτή. Έχουμε ένα μότο, ε, λέμε ότι η πιστοποίηση είναι πολιτισμός και όντως είναι πολιτισμός, διότι η έννοια της πιστοποίησης εμπεριέχει την έννοια του ελέγχου, την έννοια του συστηματικού ελέγχου ε, και της επιθεώρησης, προκειμένου να επιτευχθούν ε, οι στόχοι για να πάμε ένα βήμα ε, την ελληνική Γεωργία μπροστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.